Θα καλέσω τα μέλη του Βυζαντινού Χορού του Μουσικού Σχολείου να πάρουν τη θέση τους στη σκηνή και θα ήθελα να δώσετε την ευκαιρία μέχρι να λάβουν τα παιδιά τη θέση τους να ευχαριστήσω τη διοίκηση του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Δράμας και προσωπικά τον πρόεδρο τον κύριο Ανέση Τερζή για όλη την συμπαράσταση στη διοργάνωση της επαιτειακής αυτής εκδήλωσης που από το 2000 ο Βυζαντινός Χορός, οι δομές της δράμας, στη μνήμη της Πολιούχου και προστάτηδός μας, διοργανώνει ανελιπώς. Η φετινή εκδήλωση έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα γιατί όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη Βυζαντινή μουσική έχουμε μια επέτειο ξεχωριστή αυτή των 200 ετών από την καθιέρωση της νέας μεθόδου γραφής, της σημειογραφίας της Βυζαντινής μουσικής από τους τρεις μεγάλους διδασκάλους, τον Μητροπολίτη Προύσης Χρύσανθο, τον Γρηγόριο τον Πρωτοψάλτη και τον Χορμούτζο τον Χαρτοφύλακα. Άνθρωποι που διέσωσαν τότε αυτό που ονομάζουμε Βυζαντινή μουσική και με τη συμβολή τους χαρακτηρίστηκαν ως εθνικοί ευεργέτες. Έχουμε όμως και σύγχρονους εθνικούς ευεργέτες και ένας τέτοιος είναι το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα. Ο καθηγητής, ο κύριος Γρηγόριος Στάθης, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας, μας έκανε την τιμή να είναι κοντά μας, είναι ένα κεφάλαιο, ένας άνθρωπος ιδέα, είναι ένας άνθρωπος που έχει συνδράμει με τη συμβολή του τα μέγιστα σε αυτό που λέμε Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική. Θα έχουμε την ευκαιρία για την προσωπικότητα και το έργο του κυρίου Στάθη να ακούσουμε στη συνέχεια από την Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου, κυρία Ευαγγελία Σπυράκου, πράγματα τα οποία και η ίδια ως μαθήτριά του και διδακτόρισά του έζησε και βίωσε και βέβαια να ακούσουμε και τον ίδιο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που μας ετοίμασε και θα παρουσιάσει την αγάπη μας. Καλή μας ακρόαση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βυζαντινό Χορό του Μουσικού Σχολείου Δράμας και τον χοράρχη του, τον Κωνσταντίνο Παυλίδη, για το πρόγραμμα που ετοίμασε να μας παρουσιάσει σήμερα.